Στον Ogkónski παίζει τελεπόρτες προσποιήσεις του Ogkónski, κερδίζει όμως τις κόντρες, κάνει παλιά στην άλλη πλευρά. Πίτα θα σουτάρει και θα κάνει το 3-0 ακριβώς στον 22ο λεπτό. Ο Πίτα με ένα θεαματικό δεξί βολέ δίνει το τρίτο γκολ για την ΑΕΚ. Η ψαλίδα έχει κλείσει από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ή έχει μεγαλώσει? Δηλαδή για την εθνική βλέπουμε προβλήματα στα τελευταία παιχνίδια. Βέβαια θα κάνει μια προσπάθεια να πάει στο Euro. Κοίταξε, το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή τώρα στην Ελλάδα, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, είναι ότι ποντάρουν πλέον άμμο μόνο σε ξένους παίχτες. Είναι λίγο λάθος. Θα έπρεπε, ξέρω εγώ, να περιορίσουν λίγο τον αριθμό των ξένων και να ποντάρουν περισσότερο στους Έλληνες για να μπορέσουν να βοηθήσουν και την εθνική ομάδα και νομίζω και το ποδόσφαιρο γενικά. Εποδοχή του Ισέκα Χιμένεθ, η προσποίηση, πέρασε ο Χιμένεθ, ευκαιρία για το 1-0, το κάνει ο Χιμένεθ. Νομίζω ότι ο Όφη δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα τώρα παραμονής. Βέβαια το χρειαζόταν το παιχνίδι και το πήρε και του εύχομαι, ξέρω εγώ, να συνεχίσουν να πάνε έτσι καλά για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα και να δουν το μέλλον πιο αισιόδοξα. Ύστερα αυτό τώρα που, στην προσπάθεια τώρα που κάνουν εκεί, νομίζω ότι ο Μπούσης είναι αυτός ο οποίος βοηθάει με την ομάδα. Δεν νομίζω ότι έχει κάτι από πίσω, κάποιος άλλος θα μπορέσει να αντεπεξέλθει με τον Όφη. Και όσοι αυτοί που επιτίθεται καμιά φορά στο Μπούση νομίζω ότι είναι λάθος. Πίτα. Ψάχνει να βρει τον Ogkónski, ο οποίος είναι ξεμαρκάρος, κατεβάζει πολύ ωραία την μπάλα Ogkónski. Κάνει και τη Séntra Níilsen. Προσπαθήσει να γυρίσει ο Níilsen, έφυγε πολύ δεξιά, γυρίζει. Κεφαλιά από τον Píttας. 0-1, ένα πολύ από τον Píttας. Και εδώ το γήπεδο της ΑΕΚ έχει πάρει φωτιά, είμαστε στο 23ο λεπτό. Στην ουσία δεν το λέω μόνο εγώ, για αυτοί που ξέρουν από ποδόσφαιρο, η ΑΕΚ στην ουσία είναι η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Είναι μακράν καλύτερα από τις υπόλοιπες. Μπορεί να έχει ορισμένα ατυχία αποτελέσματα, αλλά νομίζω ότι έχει βρει τα πατήματά της πάλι. Αν συνεχίσει τώρα να σε αυτό το ρυθμό τώρα που είναι, γιατί είχα πάει και το προηγούμενο παιχνίδι, ειδικά στο πρωτομήχρονο είναι πάρα πολύ καλή. Αν συνεχίσουν έτσι και δεν έχουν προβλήματα τραυματισμού κτλ., νομίζω πάλι είναι θέμα χρόνου να πάρουν πάλι το πρωτάθλημα και φέτος. Ζηλεύεις με την καλή έννοια που δεν έπαιξε αυτό το γήπεδο? Πρόλαβες βέβαια την παλιά Φιλαδέλφια. Και ποιος δεν ζηλεύει, δεν υπάρχει τώρα ποδοσφαιριστής. Δηλαδή πηγαίνω στο γήπεδο τώρα και καθόμαστε εκεί και με τον Θωμά και με τα άλλα τα παιδιά. Και λέμε, ξέρω εγώ, εσύ, κοίτα να που παίζουν οι άνθρωποι και που παίζαμε εμείς. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό, δεν το συζητάμε. Ο Μελισσανίδης έχει κάνει ένα στολίδι το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Όλοι θα θέλαμε να παίζαμε εκεί πέρα, αλλά δυστυχώς έχουν περάσει τα χρόνια και είναι μόνο το κοιτάμε. Και μιας και είναι τα 100 χρόνια της ομάδας, κάτι που θες να ευχηθείς για την ΑΕΚ? Εύχομαι να είμαι τα υπόλοιπα 100 χρόνια να πω να πρωταγωνιστεί πάλι η ΑΕΚ. Αυτή είναι η ευχή μου. Και θέλουμε να πούμε τώρα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Μελισσανίδη για αυτό τώρα που ζούμε, ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ την ΑΕΚ να ξαναανέβει πάλι εκεί πέρα που έπρεπε να ήταν. Και φυσικά και έχει και ένα προπονητή ο οποίος είναι μακράν ο καλύτερος τουλάχιστον στην Ελλάδα. Εσύ θα ξεχώριζες τον γκολ με την Bilmváo ίσως από αυτά που έχει πετύχει με την ΑΕΚ? Ναι. Είναι και ευρωπαϊκό γκολ. Εκτός την ευρωπαϊκό ήταν πάρα πολύ ωραίο γκολ. Ήταν η όλη προσπάθεια, η αρχική προσπάθεια, αλλά με την πάσα που έκανα, μετά όπως ακολούθησα και η εκτέλεση ήταν όλα φανταστικά. Και φυσικά ο κόσμος βέβαια που ήταν εκείνη την ημέρα πολύ εκδηλωτικός και νομίζω ότι και ήταν, αν βάζαμε και το δεύτερο γκολ που έχασε εκεί πέρα ο Níilsen στα τελευταία λεπτά, νομίζω ότι θα είχαμε μεγαλύτερες πιθανότητες να προκριθούμε. Και φυσικά η Bilbao ήταν τότε σε μια εποχή που ήταν πάρα πολύ καλή. Είχε 6 παίκτες στην εθνική της ομάδα. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό όταν κάποιος πιάνει στα χέρια του αυτό το βιβλίο, που μέσα από αυτό το βιβλίο βλέπει την ιστορία του συλλόγου που μεγαλώσαμε, που αγαπήσαμε και βλέπει αγαπημένα πρόσωπα, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένα βιβλίο που μπορεί να διαβάσει ένας νέος. Και ο ΠΟΑ είναι από τις ομάδες πολύ παλιές του Ηρακλείου και γενικά στην Ελλάδα και η ιστορία πάντα να πούμε είναι αυτή που μένει. Και συγχαρητήρια κιόλας για το βιβλίο που έχεις εκδώσει.